Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Καπαδοκία, το 8ο θαύμα του κόσμου όπως κάποιοι λένε. Ξέρετε, αυτός εδώ ο προορισμός έχει τη δυνατότητα να σου παίρνει το μυαλό, σε μαγεύει κυριολεκτικά. Έχω να σας πω λοιπόν το εξής, αν η πρώτη εκπομπή για την Καπαδοκία σας άρεσε, η δεύτερη θα σας συναρπάσει. Είσαστε έτοιμοι? Οι εικόνες ξεκινάνε και είναι όλες δικές σας. Η Καπαδοκία είναι ένα ταξιδιωτικό ρεπορτάζ ψυχής. Σημαίνει ιερό προσκύνημα και επιστροφή στα πατρογονικά εδάφη και ταυτόχρονα μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε έναν τόπο προορισμό που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ανέγκυχτη φύση. Η Καπαδοκία για πολλούς είναι το ομορφότερο κομμάτι της Ανατολίας. Οι Τούρκοι λένε ότι η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή είναι το κόσμημα της πατρίδας τους και εγώ θα συμφωνήσω. Η Καπαδοκία είναι μια περιοχή γεμάτη μυστήριο και μαγευτικά τοπία από στερεοποιημένη ηφαιστιακή στάχτη. Οι παράξενοι εικονικοί σχηματισμοί που είναι γνωστοί ως περιμπατζαλαροί, δηλαδή νεραϊδοπυραμίδες, είναι το πιο φημισμένο αξιοθέατο. Οι Καπαδόκες πίστευαν τα παλιά χρόνια ότι από κάτω ζούσαν νεράιδες και έτσι τους έδωσαν αυτό το όνομα. Στο πρώτο μέρος για την Καπαδοκία σας δώσαμε μόνο μια μικρή, ελάχιστη εικόνα για έναν τόπο που ανήκει φυσικά στην Τουρκία, αλλά στην ψυχή του μιλάει ελληνικά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας πετάξαμε με αερόστατο, είδαμε το υπαίθριο μουσείο του Γιορεμέ με τους Βυζαντινούς θησαυρούς, επισκεφθήκαμε το Κόραμα, Γιορεμέ στα τουρκικά, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Καπαδοκίας. Ταξιδέψαμε στο Ουργιούπ, το ελληνικό χωριό του Αγίου Προκοπίου, και ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές περπατώντας στις γειτονιές των Ελλήνων με τα εντυπωσιακά αρχοντόσπιτα. Μιλήσαμε με αγνούς Τούρκους που οι πατεράδες τους είχαν τους Έλληνες σαν αδέλφια. Μας άνοιξαν τα σπίτια και τις καρδιές τους και κατάλαβα από τον τρόπο που με κοιτάζανε και μου έσφιγγαν το χέρι πόσο πολύ χαιρόντουσαν που μας έβλεπαν. Μόνο ένα θαύμα εξηγεί τη φυσική μορφολογία του εδάφους στην Καπαδοκία. Λένε για εκρήξεις ηφαιστείου, λένε για παρέμβαση εξωγήινων, λένε για ηφαιστιακή στάχτη που απλώθηκε πάνω στην περιοχή. Δεν ξέρω τι λένε. Εγώ ήμουν αποφασισμένος να τα δω όλα. Να μπω μέσα στις κοιλάδες και να δω από κοντά τα δημιουργήματα του ανθρώπου. Ο τρόπος που διάλεξα λίγο extreme, αλλά σίγουρα εντυπωσιακός. Αποφάσισα να δω όλες τις κοιλάδες μαζί με αυτά τα μηχανάκια εδώ, τις γουρούνες. Μιλάμε για μια πραγματικά φοβερή εμπειρία. Ελάτε μαζί μου και δεν θα χάσετε, σας το εγγυώμαι. Ξεκινάμε με την κόκκινη κοιλάδα. Πάμε! Οι κάτοικοι της περιοχής παλιά πίστευαν ότι στο κέντρο της γης υπήρχε ένα τέρας που από τις κορυφές των βουνών που περικυκλώνουν την Καπαδοκία ξέρναγε φωτιές και πέτρες. Με τίποτα δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το ανάγλυφο τοπίο. Στη σύγχρονη εποχή μάθαμε ότι το στρώμα του πορόλιθου που δημιουργήθηκε από τη λάβα με το πέρασμα των αιώνων, τη βροχή και τον αέρα διαβρώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσουν να σχηματίζονται οι περίφημοι κόνοι της Καπαδοκίας και τα εντυπωσιακά φαράγγια που εγώ αυτή τη στιγμή τα απολαμβάνω.
Λοιπόν, φτάσαμε στην κόκκινη κοιλάδα. Πρώτη στάση εδώ και συνεχίζουμε. Απόκοσμο τοπίο, καταπληκτικές εικόνες, θα ζήσουμε μοναδικές εμπειρίες. Αυτά βλέπεις και λες τι μπορεί να φτιάξει ο άνθρωπος από το μηδέν, μόνο με τη φύση. Τα χέρια του ανθρώπου και η φύση. Απίθανα πράγματα. Αυτές τώρα που σας δείχνω, στην κόκκινη κοιλάδα, είναι κανονικές κατοικίες. Τις σκάβαν οι άνθρωποι με γυμνά χέρια και μένανε μέσα. Δεν μπορούμε να μπούμε, διότι υπάρχει κίνδυνος να σκοτωθούμε. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι εδώ πέρα μέσα δηλαδή. Διότι υπάρχουν πέτρες που ξεκολλάνε και πέφτουν στα κεφάλια των ανθρώπων. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Οι κατοικίες ξεκινάγανε από κάτω, ισόγειο, και ανεβαίναν σε ορόφους. 1, 2, 3, 4, 5, όσο μπορεί να πάει το μάτι σας. Όσο φτάναν να σκάψουν δηλαδή ουσιαστικά. Και είχαν αυτή τη θέα που θα δείτε και εσείς τώρα. Δεν αφήνουν να μπεις μέσα, αλλά εγώ μπήκα. Δηλαδή σιγά μην το χανά. Μα γίνεται να μην πω, αν δεν πω, πώς θα σας δείξω πώς είναι αυτά τα πράγματα όλα. Τώρα, πώς έφτιαξαν με τόση ευκολία τόσες κατοικίες μέσα στα βράχια. Ο πορόλιθος, το υλικό δηλαδή που είναι σχηματισμένα τα βράχια, ήταν τόσο μαλακό που οι κάτοικοι μπορούσαν να το σκάψουν ακόμη και με οψιανό, δηλαδή χωρίς να χρησιμοποιήσουν ένα ισχυρό μέταλλο. Παιδική χαρά είμαστε ρε φίλε, παιδική χαρά! Το τοπίο είναι πραγματικά συναγώνιστο. Λοιπόν και φτάσαμε στην κοιλάδα της αγάπης και τώρα ετοιμαστείτε για ένα θέαμα που δεν το φαντάζεστε καν. Οι Τούρκοι δουλεύουν καλά το marketing και σε κάθε κοιλάδα έχουν φροντίσει και το ανάλογο σκηνικό. Η κοιλάδα της αγάπης, όπως καταλάβατε, είναι hot point και γι' αυτό γίνεται χαμός. Λοιπόν, κάνω κούνια, μουσική υπόκρουση τουρκική και μπροστά μου η κοιλάδα της αγάπης. Γιατί τη λένε κοιλάδα της αγάπης? Για το σχήμα που βλέπετε και εσείς μπροστά σας, μην τα λέω εγώ, τα ευκολοσωρούμενα παραλείπονται. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο σημείο στην κοιλάδα της αγάπης για να τραβάνε φωτογραφίες ο κόσμος. Όλα, κοιτάξτε τι γίνεται πίσω μου. Αυτή είναι η λίστα αναμονής για την καρδούλα αυτή. Τη βλέπετε τη λίστα αναμονής? Για δείξτε τι. Έλα κούλα, κούλα, κούλα. Έλα κούλα, κούλα, όλη κούλα. Κούλα, κούλα, όλη κούλα. Χαίρονται με μένα, να δείτε τι κάνω εδώ για σας. Yeah. Έλα πάμε μέσα όλοι. Τώρα πάμε από τη Love Valley στη Rose Valley. Μετά από μια απίστευτη διαδρομή και περιπέτεια, φτάσαμε στη Rose Valley. Πέστε μου πόσο έτοιμοι είσαστε για αυτό που θα δείτε από το 1 έως το 10. Αν δεν είστε 10, χάσατε. Λοιπόν, τώρα υποθετικά, εκεί θα έδιε ο ήλιος. Πείτε ότι βλέπετε ότι δει, για να ικανοποιηθεί και εμένα η καρδούλα μου ότι δεν ταλαιπωρήθηκα τσάμπα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία που δει ο ήλιος, χάθηκε πίσω από τα βουνά,
και τα σύννεφα βεβαίως. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το ρεπορτάζ εδώ στο Γιόρεμε, στις κοιλάδες αυτές τις μοναδικές. Μετά από την περιπέτειά μας με τις γουρούνες, αλλαγή σκηνικού. Η Χλάρα Βάλι, και ελάτε να σας ταξιδέψω στο πιο όμορφο και πράσινο κομμάτι της Καπαδοκίας. Λοιπόν, όταν βλέπω ωραία μέρη, ενθουσιάζομαι, παθαίνω ταραχή, τρελαίνομαι. Κοιτάξτε τώρα που είμαστε. Η Χλάρα Βάλι. Δεν υπάρχει πιο όμορφο μέρος στην Καπαδοκία από αυτό. Πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό. Η Ichlara, στα ελληνικά Περίστρεμα, είναι μια κοιλάδα σε μια απομονωμένη τοποθεσία που κάποτε αποτελούσε καταφύγιο μοναχών. Σας μιλάω για μια τοποθεσία σπάνιας ομορφιάς με ένα καταπράσινο φαράγγι σκέτη μαγεία που μπορείς να το διασχίσεις σε μια μέρα. Τα 16 χιλιόμετρα περπάτημα στη ροή του ποταμού Μελεντίσογιού είναι μια κορυφαία εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτό το μέρος είναι η Καπαδοκία. Αυτούς τους θησαυρούς έχει. Διότι όπως περπατάς μέσα σε αυτό το υπέροχο φαράγγι της Ichlara, υπάρχουν κάθε 2 με 3 χιλιόμετρα μικρά χωριουδάκια που σε περιμένουν για να ξεκουραστείς, όπως και καφετέριες και εστιατόρια ακριβώς πάνω στο ποτάμι. Λοιπόν, κοιτάξτε τι μαγκιά έχουν κάνει οι Τούρκοι εδώ στην Ichlara, μέσα στο ποτάμι, κοιτάξτε τι έχουν φτιάξει. Κάθεσαι και πίνεις τον καφέ σου, θα τρως το φαγητό σου ακριβώς μες στο ποτάμι, σε αυτοσχέδιους καλυβούλες. Θέλω να το κάνω όπως και να έχει το πράγμα, οπωσδήποτε. Τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευχαριστημένος? Ένα ναργιλέ, ένα ωραίο καφεδάκι σαν αυτό εδώ, αυτή την υπέροχη θέα. Και νομίζω ότι δικαιούμαι λίγο ξεκούραση, τόσο ρεπορτάζ σας έκανα. Στο μέσον περίπου της Ichlara Valley, δηλαδή του φαραγγιού Ichlara, θα βρείτε ένα χωριό, το Μπελίσυρμα. Και έχει μια τραγική ιστορία που ελάχιστοι τη γνωρίζουν. Η τραγική λοιπόν ιστορία αυτή λέει ότι κατά τον 18ο αιώνα 120 Έλληνες προσπάθησαν να κρυφτούν σε μία από τις σπηλιές που βλέπετε στα δεξιά μου στα κόκκινα βράχια από επιδρομής που τους κυνηγάγανε. Στη συνέχεια δεν κατάφεραν να βγουν ξανά ποτέ έξω από τη συγκεκριμένη σπηλιά και βρήκαν τραγικό θάνατο. Από εκείνο το επεισόδιο και μετά σχεδόν ολόκληρο το χωριό βιαίως εξισλαμίστηκε. Και από τον επίγειο παράδεισο της Ichlara πάμε σε κάτι που δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Άνθρωποι στα έγκατα της γης. Υπόγειες πόλεις σκαμμένες στα 90 μέτρα κάτω από τη γη με πληθυσμό 9.000 άτομα. Σε τέτοια έκταση υπόγειες πόλεις συναντάμε μόνο στην Καπαδοκία. Ο λόγος της κατασκευής είναι προφανώς η διαφυγή από επίδοξους εχθρούς. Αυτό όμως που κάνει τεράστια εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι αυτών των πόλεων έχτιζαν κάτω από τη γη μέχρι και 16 ορόφους. Φρόντιζαν να έχουν αποθήκες για τα τρόφιμα, χώρους λατρείας και ταφής, μυστικές εξόδους και εισόδους και άρτιο σύστημα αεραγωγών. Σε αυτή την υπόγεια πόλη, στον Τερίγκουγιού, ζούσαν τουλάχιστον 8.500 άνθρωποι εδώ, σε αυτό το μέρος που βλέπετε. Σε αυτή την υπόγεια πόλη που διακλαδώνεται με άλλες υπόγειες πόλεις, τις οποίες δεν μπορούμε να επισκεφθούμε εμείς, αλλά φαντάζεστε ότι όλοι ζούσαν κάτω από τη γη, έτσι. Και σε αυτόν εδώ το χώρο μαγειρεύανε, τρώγανε, κάνανε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και εκκλησίες είχαν φτιάξει. Αντιλαμβάνεστε, οι κάτοικοι έμεναν στα χαμηλότερα στρώματα της πολιτείας. Στο αριστερό μου χέρι έχουμε το ξημέρωμα. Το παρακολουθείτε μαζί μου, φαντάζομαι, έτσι. Κοιτάξτε, ο ήλιος έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Η ώρα είναι μόλις 6. Στα δεξιά μου, ελάτε μαζί μου, έχουμε το χωριό, το κόραμα και δεκάδες αερόστατα ακριβώς από πάνω του. A shadow loops above the river and fire sweeps across the land.
μέσα από αυτά τα τούνελ που βλέπετε, ενωνόταν η μία πόλη με την άλλη. Και τι γινόταν, όταν τους έκαναν επίθεση οι εχθροί, απλά τι κάνανε, βάζανε μια τεράστια πέτρα εδώ πέρα και κλείνανε την είσοδο. Αυτή εδώ η πέτρα που βλέπετε είναι αυτή που έκλεινε την είσοδο. Μόλις λοιπόν περνούσαν οι κάτοικοι εδώ πέρα από το τούνελ, αυτή εδώ η πέτρα ερχόταν έτσι και έκλεινε αυτήν εδώ την είσοδο. Πώς ανακαλύφθηκε αυτή εδώ η πόλη, τον Τερίνκουγιου. Το 1964 ένας χωρικός που είχε το σπίτι του ακριβώς εδώ από πάνω, προσπάθησε να επεκτείνει το υπόγειό του παράνομα. Και την ώρα που επέκτεινε το υπόγειό του, βρέθηκε σε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε. Ελάτε εδώ να δείτε, εδώ. Έριξε λοιπόν την πόρτα του σπιτιού του στο υπόγειό του και βρέθηκε σε αυτόν εδώ το χώρο. Και από αυτόν εδώ το χώρο, που νόμιζε ότι ήταν ένας απλός χώρος, έριξε άλλον ένα τοίχο και βρέθηκε παρακάτω. Και παρακάτω και παρακάτω και παρακάτω και ξαφνικά ανακάλυψε και ειδοποίησε τις αρχές ότι κάτω από το σπίτι του υπήρχε μια τεράστια υπόγεια πόλη. Και έτσι ανακαλύφθηκε η υπόγεια πόλη του Τερίνκουγιου. Φοβερό. Και όμως αποτύχει ανακαλύψαν οι Τούρκοι αυτή την υπόγεια πόλη. Δεν γνωρίζαν μέχρι το 1964 την ύπαρξή της. Οι Χεταίοι υπήρξαν οι πρώτοι που λάξευαν τις πόλεις, ωστόσο ο πρώτος που ανέφερε το μεγάλο δίκτυο των υπόγειων πόλεων της περιοχής είναι ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ξενοφών στην Ανάβαση τον 4ο αιώνα π.Χ. Κατά τη διάρκεια του 6ου και 7ου αιώνα, οι Βυζαντινοί χριστιανοί επέκτηναν τις πόλεις και τις χρησιμοποιούσαν ως μέσο για να αποφύγουν τις διώξεις. Εάν πλησίαζε Πέρσικος ή Αραβικός στρατός, άναβε μία σειρά από φάρους σαν προειδοποίηση και το μήνυμα έφτανε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη μέσα σε λίγες ώρες. Όταν ο στρατός θα έφτανε στην Καπαδοκία, οι χριστιανοί θα εγκαθίστανται στις υπόγειες πόλεις, κρυμμένοι ακόμη και για μήνες. Κατεβαίνουμε ακόμα κάτω, συνεχίζουμε να κατεβαίνουμε. Εγώ απορώ πώς, ας πούμε, πριν από εκατοντάδες χρόνια, χωρίς μηχανήματα, χωρίς τίποτα, φτιάξαν αυτές τις κατασκευές. Απλά πράγματα. Η εκκλησία ήταν απλή, όπως απλή ήταν και η υπόγεια πόλη, αλλά σίγουρα έξυπνη. Πώς κάνανε την εκκλησία λοιπόν, πώς τη δημιουργήσανε? Απλά ο χώρος που έχει ένα δρόμο κάθετο και έναν οριζόντιο, τον είπαν εκκλησία. Μία ξενάγηση στις πόλεις αποτελεί ένα εκπληκτικό μάθημα ιστορίας. Στενά δρομάκια οδηγούν στα βάθη της γης, εκεί όπου υπήρχαν στάβλοι για περίθαλψη των ζώων, εκκλησίες με ιερά και κολυμπήθρες, σιταποθήκες με μήλους, μαυρισμένες κουζίνες με φούρνους. Παρόλο που αποτελεί μια εκπληκτική εμπειρία να είστε προετοιμασμένοι για κάποια δυσάρεστα, στενάχωρα και κάποιες φορές κλειστοφοβικά περάσματα. Γεια σεω! Στα κορεάτικα από την υπόγεια πόλη, γεια σεω! Bye bye, thank you! Νομίζω ότι μετά από τέτοιο ρεπορτάζ που σας έχω δείξει σήμερα, δικαιούμαι ένα ποτήρι κρασί και ένα ελαφρύ γεύμα. Σας συμβουλεύω όμως μια ταξιδιωτική έτσι πληροφορία. Όταν τελειώνετε το γεύμα σας, οπουδήποτε κι αν είσαστε και ετοιμάζετε να πληρώσετε με κάρτα, εγώ έχω την κάρτα Diners Club και πληρώνω στα ταξίδια μου, θα φροντίζετε η κάρτα σας να μην φεύγει ποτέ από τα μάτια σας. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πέσετε θύμα απάτης. Μην το διακινδυνεύετε. Επειδή έχω καταλάβει ότι σας αρέσουν τα παράξενα στην Καπαδοκία, σας έχω κάτι ξεχωριστό. Περιστρεφόμενοι δερβίσιδες σε ένα καραβάν σαράι στα βάθη της Ανατολίας. Για πρώτη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και εγώ και εσείς ένα πολύ πρωτότυπο ρεπορτάζ. Θα δούμε το χορό των δερβίσιδων. Πριν από αυτό όμως, θα ζήσουμε την εμπειρία σε ένα καραβάν σαράι. Έχετε ακούσει το όνομα. Ήταν αυτό που λέμε τα παλάτια των καραβανιών. Αυτά δηλαδή τα μέρη που χτίζανε τότε οι άνθρωποι για να περνάνε από τη μία πόλη στην άλλη στις διαδρομές όπως αυτή του μεταξιού. Αυτό που βλέπετε είναι ένα καλοδιατηρημένο καραβάν σαράι. Δεξιά από εμένα, όπως μπαίνετε στο αριστερό σας όμως χέρι, ήταν ο χώρος που φιλοξενούσαν τα ζώα. Ανοιχτός χώρος, είχαν τις καμήλες, τα άλογα, τα γαϊδούρια κτλ. Αυτός εδώ ο χώρος. Για το καλοκαίρι, διότι για το χειμώνα είχαν κλειστό χώρο για τους ζωντανάους, έτσι, ο οποίος ήταν αυτός εκεί. Προσέξτε πως είναι το καραβάν σαράι. Ρίξτε μια ματιά. Τετράγωνο. Οι τείχοι τους είναι τεράστιοι, τουλάχιστον 2 μέτρα.
και έχει ύψος τέτοιο που να επιτρέπει στον κόσμο να νιώθει άνετα, αλλά στον εχθρό να μην μπορεί να μπει μέσα. Καταλαβαίνετε τι ήταν τα Καραβάν Σαράι, ουσιαστικά ξενοδοχεία φρούρια. Τα σεράγια αυτά έδιναν κατάλημα στους εμπόρους και περιηγητές που ταξίδευαν στην Ανατολή. Σε αυτά τα ορθογώνια κάστρα που βλέπετε, εκτός από τα δωμάτια ύπνου, υπήρχαν συνήθως λουτρά, στάβλοι, ένα μικρό τζαμί, αποθήκες, θησαυροφυλάκιο, τραπεζαρία, τουαλέτες. Μετά το εντυπωσιακό σαράι που σας έδειξα, ήρθε η ώρα για να απολαύσουμε τον χορό Σεμά των περιστρεφόμενων δερβίσιδων. Αυτός ο τελετουργικός χορός που παρακολουθείτε δεν είναι τίποτα άλλο από μια επικοινωνία με το Θεό. Οι περιστρεφόμενοι δερβίσιδες πήραν το όνομά τους ακριβώς από αυτόν τον αποκρυφιστικό χορό. Τα μέλη του συγκεκριμένου θρησκευτικού τάγματος πιστεύουν ότι έτσι ενώνονται με το Θεό. Η ενδυμασία αλλά και οι κινήσεις κατά την τελετή της περιστροφής υπό τους ήχους πνευστών μουσικών οργάνων βρίθουν συμβολισμών. Τα λευκά ρούχα συμβολίζουν την αγνότητα, η κάπα το θάνατο, το ψηλό καπέλο την ταφόπλακα. Είναι περιττό βεβαίως να σας πω ότι όλα τα τάγματα των δερβίσιδων και όλες τις παραθρησκευτικές οργανώσεις τις τελείωσε ο Κεμάλ Ατατούρκ με το που ανέλαβε την εξουσία ως κοσμικό κράτος. Όλα αυτά αναβιώσανε από το 1957 και μετά και έχουν την άδεια να υπάρχουν μέχρι και σήμερα ως πολιτιστικοί σύλλογοι. Βεβαίως οι Τούρκοι τα έχουν κάνει λίγο σαν θέαμα τουριστικό. Εντάξει, το εκμεταλλεύονται. Ο καθένας μας που πέρασε από εδώ πέρα και είδε τους δερβίσδες να χορεύουνε, να στροβιλίζονται ουσιαστικά, πλήρωσε 30 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα χρήματα για την Τουρκία. Την επόμενη μέρα είχα πρωινό ξύπνημα γιατί θα σας ετοίμαζα το κορυφαίο ρεπορτάζ της εκπομπής. Ανατολή με φόντο τα αερόστατα στην Καπαδοκία. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια λέτε. Ξεκινάμε από τα αριστερά. Πάμε αριστερά, 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 αριστερά. Κοιτάξτε σε μια γωνία, 180 μοιρών. Τι γίνεται στον ουρανό. Τα μπαλόνια ανεβαίνουν μέχρι 1000 μέτρα υψόμετρο και έχουν θέα από κάτω όλη την κοιλάδα του κοράματος. Ξέρετε τι παρατηρώ, όσο περνάει η ώρα και ετοιμαζόμαστε να δούμε το ξημέρωμα, όσο ανεβαίνει ο ήλιος, τα πετρώματα, οι γεωλογικοί σχηματισμοί από κάτω αλλάζουν χρώμα.
όσο παρατηρώ αυτή την εικόνα, νιώθω ότι αληθινά ο Θεός έχει στολίσει την Καπαδοκία με αυτούς τους γιγάντιους βράχους, σαν να είναι ουσιαστικά φρουροί της περιοχής. Δεν ξέρω γιατί, αλλά με τη συγκεκριμένη περιοχή, την Καπαδοκία, νομίζω ότι είμαι πλέον ερωτευμένος. Δεν ξέρω, με εξιτάρει αυτό το εξωπραγματικό που ζω, αυτό το μοναδικό. Εκτιμώ ότι όποιος ταξιδιώτης και αν έρθει σε αυτήν εδώ την περιοχή, 100% θα λατρέψει αυτή την εικόνα. Το να ξυπνήσεις λίγο πριν το ξημέρωμα και να δεις την Ανατολή σε ένα τέτοιο φόντο είναι μια ανεπανάληπτη, μια συγκλονιστική εμπειρία. Αυτό που με τρελαίνει είναι ότι ζεις κάτι μοναδικό που σίγουρα δεν θα έχεις την ευκαιρία να το ξαναζήσεις πουθενά αλλού στον κόσμο. Στο αριστερό μου χέρι έχουμε το ξημέρωμα. Το παρακολουθείτε μαζί μου, φαντάζομαι, έτσι. Κοιτάξτε, ο ήλιος έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Η ώρα είναι μόλις 6. Στα δεξιά μου, ελάτε μαζί μου, έχουμε το χωριό, το κόραμα και δεκάδες αερόστατα ακριβώς από πάνω του, τα οποία προσγειώνονται ή απογειώνονται. Όλο αυτό το σοου που βλέπετε με τα αερόστατα, γύρω στις 7 και 4 έχει τελειώσει. Αυτό συμβαίνει. Τραβάνε ωραίες φωτογραφίες και μετά όταν χωρίζουν πρέπει να τις βρίσκουν από το Instagram. Τι ωραίο κόλπο, θέλω και εγώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, και εγώ θέλω να το κάνω, έλα. Ποιος θα μου κρατάει το χέρι, εσύ, έλα, 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 για πάμε. Πάμε πίσω, πίσω. Να, ορίστε. Να το. Έλα, γυρίσουμε και από εδώ. Για πάμε. Πέσε, πέσε στο κρεμάς εδώ, έλα. Ξέρετε, η Καπαδοκία δεν φημίζεται μόνο για τα εξωγήινα τοπία και τις βόλτες με τα αερόστατα. Ένα άλλο κομμάτι της που εμένα με γοητεύει είναι και η τοπική κουζίνα της. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σκέφτηκα όχι μόνο να σας παρουσιάσω δύο κορυφαίες συνταγές περιοχής, αλλά και να σας τις φτιάξω εγώ ίδιος. Κοτόπουλο σιγοψημένο σε κρούστα λατιού και παϊδάκια σε πύλινο τύπου τανζίν. Είναι η περίφημη συνταγή με το κοτόπουλο το γεμιστό και το αλάτι. Είναι μια φοβερή λιχουδιά εδώ της Καπαδοκίας και εδώ οι άνθρωποι μας επέτρεψαν να κινηματογραφήσουμε όλη τη διαδικασία. Αυτό είναι αλάτι με νερό και αυγά. Βάζει από πάνω το κοτόπουλο το οποίο το έχει γεμιστό μέσα. Και κοιτάξτε πώς το χτίζει τώρα. Θέλω να δείτε πώς το χτίζει. Λοιπόν, και τώρα αφήστε το πάνω μου. Κοιτάξτε πώς το φτιάχνω για να μάθετε. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, θα πάει 3 ώρες στο φούρνο και όταν βγει θα είμαι εκεί για να το υποδεχτώ. Έχει βάλει από κάτω τη σαλάτα, έβαλε από πάνω από τη σαλάτα το βούτυρο, water, νερό, και έχει βάλει τα παϊδάκια τα οποία τα έχουν μαριναρεί, προσέξτε, με λάδι και βότανα για 2 ολόκληρες ημέρες. Έχω γίνει ο καλύτερος φούρναρης. Περιμένετε τώρα μερικές ώρες να γίνουν και θα δείτε πώς θα σας τα παρουσιάσω. Το κάνω έτσι, gently, Κοιτάξτε πόσες τρώσεις έχει το αλάτι για να βγει το κοτόπουλο αυτό, το οποίο είναι... Δεν μπορώ να φανταστείτε, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τις μυρωδιές αυτή τη στιγμή.
olsa da yollar kalplerimiz bir. Sen gitsen gölgem peşinden gelir. Sana kapını aç. Πάμε στο δεύτερο πιάτο. Hiç olmadan gir. Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil. Εδώ είναι τα παϊδάκια μας, τα οποία έχουν βάσει από κάτω, όπως σας έδειξα το πρωί, με ντοματούλα, πιπεριές και διάφορα άλλα, μαριναρισμένα, και γίνεται η αποκάλυψη του αιώνα. Βιώνει στο στόμα, η γεύση του είναι καταπληκτική. Το ρύζι με τις σταφίδες και τα μπαχάρια του δίνει το κάτι παραπάνω. Η πέτσα, δείτε, είναι τραγανή. Ακούγεται το κράξ στο στόμα. Μια γεύση είναι πραγματικά υπέροχες. Μετά από ένα σύντομο μεσημεριανό ύπνο, το επόμενο ρεπορτάζ μου θα είχε μια μαγική δύση και φυσικά θα σας έβρισκα το καλύτερο σημείο για να την απολαύσουμε μαζί. Ψάχνω να βρω το καλύτερο σημείο για να σας κάνω ωραίες εικόνες με ηλιοβασίλεμα στην Καπαδοκία. Το Ουτσισάρ λοιπόν για εμένα μετά από έρευνα είναι το καλύτερο σημείο από όλα. Και κοιτάξτε τι βλέπουν τα μάτια μου. Έλα από εδώ. Εκεί είναι ο ήλιος που πέφτει. La memoria olidana di scene tue vita samo dal sisama. Το χωριό Uchisar ή Ορταχισάρ είναι στα 3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γκιορεμέ. Πρόκειται για ένα όμορφο καπαδόκικο χωριό που η φήμη του οφείλεται στο βυζαντινό κάστρο ύψους 18 μέτρων. Σήμερα είναι το αγαπημένο μέρος για όσους θέλουν να δουν ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο. Ουσιαστικά το Uchisar είναι η ακρόπολη της Καπαδοκίας. Μέχρι πριν κάποιους αιώνες ήταν το πιο ψηλό σημείο σε όλη την περιοχή. Είναι κάτι σαν ο ακίμητος φρουρός Καπαδοκίας. Έτσι είναι όλο το κάστρο, το βλέπετε. Έχει αυτές τις σπηλιές μέσα, μικρά δωματιάκια, μικρά σπιτάκια και είναι όλο αυτό σκαμμένο μέχρι την κορυφή του. Και αυτοί που ήταν σε αυτήν εδώ την περιοχή του κάστρου έχουν την εικόνα που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Αυτή είναι η εικόνα με αυτή την υπέροχη θέα. Εδώ στο Uchisar έχει πέσει εντελώς ο ήλιος. Ό,τι κάναμε, κάναμε σε ρεπορτάζ. Πιστεύω να σας ικανοποίησα και να σας έδωσα όσο το δυνατόν περισσότερες εικόνες για ένα σημείο εδώ της Καπαδοκίας που το θεωρώ πραγματικά hot. Πριν από την επίσκεψη στο Βυζαντινό Φρούριο, αξίζει να κάνετε μία στάση στο Paradise Valley, την κοιλάδα του Παραδείσου. Είμαι σίγουρος ότι οι εικόνες θα σας ταξιδέψουν σε μία αληθινά διαφορετική διάσταση. Paradise Valley, η κοιλάδα του Παραδείσου. Αδικά, καθόλου. Κοιτάξτε την ομορφιά του τοπίου. Απέναντι είναι το Uchisar, το κάστρο, και δεξιά είναι η κοιλάδα. Το να περπατήσετε σε τέτοιες κοιλάδες, σε τέτοια μέρη, είτε στην κοιλάδα της αγάπης, είτε στην κοιλάδα του παραδείσου όπως είναι εδώ, θα είναι για εσάς κάτι πολύ σημαντικό για την επίσκεψή σας στην Καπαδοκία. Θα νιώσετε ένα συναίσθημα σχεδόν εξωπραγματικό. Λοιπόν, παιδιά, δώστε μου 2 λεπτάκια να τραβήξω μερικές φωτογραφίες από τον Γκιόρεμε για το Instagram, διότι θέλω τις ιδανικές συνθήκες. Με το νέο μου τηλέφωνο, το P30, εδώ λοιπόν, να το. Κάνω τη νύχτα μέρα και καταπληκτικό. Και πάω και εδώ. Καλύτερο zoom, ok. Φτιάχνω και το χρώμα. Κάνω τη νύχτα μέρα και... αλλά δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που σας παρουσιάζω στην Καπαδοκία έχουν μέσα τους την ελληνική ψυχή και την καρδιά μας. Οι Έλληνες έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στην περιοχή και ξεριζώθηκαν μόλις πριν από 95 χρόνια.
Μπορεί ο λαός μας να μην είναι πια εκεί. Όμως τα χωριά μας, που κάποτε είχαν χρώμα ελληνικό, στέκουν αγέροχα μάρτυρες μιας ιστορίας αιώνων. Η Καπαδοκία για εμένα είναι ταξίδι και όνειρο ζωής. Δεν θα μπορούσα λοιπόν με τίποτα να αγνοήσω την ιστορία μας και να μην περπατήσω στα άγια χώματα των παππούδων μας. Ετοιμαστείτε να ταξιδέψουμε μαζί στο Μουσταφά Πάσα, την ελληνική Σινασό, στον Άβανο, δηλαδή τη Βένασα, και στο Γκιουζέλ Γκιούρτ, δηλαδή την Καρβάλη. Ξεκινάω το διπορικό μου με την ωραία κοιμωμένη της Καπαδοκίας, το Μουσταφά Πάσα ή Σινασό. Μιλάμε για ένα μέρος που μυρίζει Ελλάδα, που η ψυχή του μιλάει ελληνικά, για ένα μέρος που ακόμα και οι Τούρκοι το λένε παλιό ελληνικό χωριό. Ξεκινάω το ρεπορτάζ μου δείχνοντάς σας ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, Old Greek House λέει, όντως είναι ένα παλιό ελληνικό σπίτι. Πήρα άδεια από τους ιδιοκτήτες και θα το δούμε όλο μαζί, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο. Ακολουθήστε με. Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες από το φρέσκο που είχαν βάλει οι τεχνίτες και τα είχαν φτιάξει. Οι Τούρκοι προς τιμήν τους δεν πειράξανε τίποτα από αυτό εδώ το ξενοδοχείο. Το αφήσανε έτσι όπως ήταν τότε. Γι' αυτό και το λένε Old Greek House. Κοιτάξτε. Αρχοντικά ελληνικά αριστερά και δεξιά. Παραδοσιακά σπίτια τα οποία κάποια έχουν φτιαχτεί και γίνονται ξενοδοχεία πλέον, κάποια έχουν γίνει κατοικίες. Όμως το καλό είναι ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου μα καθόλου το ελληνικό στοιχείο στα σπίτια και στα αρχοντικά. Δεν έχουν πειράξει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό, δεν ξέρω τι φιλοσοφία είχαν οι άνθρωποι, αλλά είναι σαν να έχουν σεβαστεί την κληρονομιά των Ελλήνων. Εδώ όμως βρήκα και ένα καταπληκτικό αρχοντικό, το οποίο εκείνη την εποχή ήταν το πιο πλούσιο. Είναι το αρχοντικό του ρύζου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι το αρχοντικό του Σεραφείμ ρύζου δεν χάθηκε ούτε ως όνομα, διότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου το έχει πει Σεραφείμ Κέιβ, Καπαντόκια. Το αρχοντικό έγινε ξενοδοχείο, αλλά σεβαστήκανε και το όνομα του ιδιοκτήτη και το κτίριο. Ελάτε να το δούμε μαζί, γιατί είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Όταν θα έρθετε στη Σινασό, θέλω να επισκεφτείτε την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι μια εκκλησία που κατασκευάστηκε το 1729. Δεν είναι πλούσια μέσα, αλλά είναι όπως ακριβώς ήταν και τότε. Έχει αυτήν τη μοναδική αυθεντικότητα και οι Τούρκοι, για καλό δικό μας τουλάχιστον, την έχουν κρατήσει ως μουσείο, δεν την κατέστρεψαν. Δεν την έκαναν τζαμί. Επόμενος σταθμός μου, ο καταπληκτικός Άβανος, με τους χαλαρούς ρυθμούς του και τον ερυθρό ποταμό που τον γεμίζει με ζωή και γοητεία. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα υπέροχο χωριό της Καπαδοκίας, Άβανος ή Βένασα στα ελληνικά. Πίσω μου η παλιά πόλη, αριστερά μου το υπέροχο ποτάμι. Να το. Ελάτε μαζί μου και θα τα δούμε όλα. Το χωριό λέγεται Βένασα στα ελληνικά, Άβανος είναι η τουρκική ονομασία του, αλλά και αυτή η τουρκική ονομασία του έχει τις ρίζες στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για ένα πανέμορφο χωριό, μάλιστα πριν από περίπου 80 χρόνια λέγανε ότι είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά σε όλα τα Βαλκάνια. Έχει καταπληκτικά σπίτια και αυτό που ξεχωρίζει σε αυτόν εδώ τον τόπο είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι έχουν κρατήσει την παλιά πόλη σχεδόν ανέγκυχτη. Μιλάμε για πέτρινα αρχοντικά σπίτια, παλιά ελληνικά σπίτια που σιγά σιγά γίνονται επιχειρήσεις, καφέ, ξενοδοχεία κτλ. Τα οποία είναι όλα διατηρητέα, είναι διατηρητέος όλος ο οικισμός και αυτό δίνει μια φοβερή δυναμική στο συγκεκριμένο χωριό. Ξέρετε, στο συγκεκριμένο χωριό, εδώ στην Τουρκία, στην Καπαδοκία,
Η τέχνη του κεραμοποιού είναι η πιο σημαντική από όλες. Για να καταλάβετε δηλαδή, θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Στην κεντρική πλατεία του χωριού δεν υπάρχει το άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ, υπάρχει το άγαλμα του κεραμοποιού. Τόσο σημαντική είναι η κεραμοποιία στο συγκεκριμένο χωριό. Αυτός εδώ είναι ο Μετίνο, φίλος μου. Η οικογένειά του, η μισή, ήταν Έλληνες που ζούσαν εδώ στο χωριό και με το που έμαθε ότι είμαστε από την Ελλάδα, βάλθηκε να μας ξεναγήσει στο εργαστήριό του και όχι μόνο αυτό, να μας δείξει και live τη διαδικασία πώς γίνονται όλα αυτά τα καταπληκτικά πύληνα κεραμικά μέσα στο εργαστήριο. Κάνω τη βόλτα μου στο πάνω μέρος του χωριού, έφυγα από την κεντρική πλατεία, εδώ στον Άβανο, και πραγματικά με έχει πιάσει, ρε παιδιά, η καρδιά μου, με έχει πιάσει η ψυχή μου, διότι βλέπω περιουσίες Ελλήνων σε αυτό το πανέμορφο χωριό, το καταπληκτικό χωριό, να είναι ρημαγμένες. Ελάτε να δείτε μαζί μου, κοιτάξτε, να εδώ. Ρωτάω λοιπόν τους κατοίκους, λέω, μα τι συμβαίνει, γιατί κάποια αρχοντικά ελληνικά είναι τόσο καλοδιατηρημένα, έχουν γίνει ξενοδοχεία, καφετέρειες και κάποια άλλα ρημάξανε. Η απάντηση απλή. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε το 1924, εδώ στον Άβανο ήρθαν λιγότεροι Τούρκοι από όσοι Έλληνες φύγανε. Αποτέλεσμα, τα σπίτια των Ελλήνων, τα αρχοντικά, όλα αυτά που βλέπετε στο πάνω μέρος του χωριού, να έχουν μείνει ακατοίκητα για δεκάδες χρόνια. Άφησα το χωριό της Καρβάλης τελευταίο, όχι τυχαία. Πρόκειται για τη σημαντικότερη περιοχή των Ελλήνων. Η ανάπτυξή της οφειλόταν κατά γενική ομολογία στη δράση των συμπατριωτών μας. Μάλιστα, οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν τόσο στενές που τις τελευταίες στιγμές του ξεριζωμού, το 1924, εκτυλίχθηκαν φοβερές στιγμές ανθρωπιάς. Σύμφωνα με μαρτυρίες των προσφύγων, πολλοί Τούρκοι συμπατριώτες τους πήγαιναν να τους αποχαιρετήσουν κρατώντας δώρα, γάλα, μέλι ή ό,τι άλλο είχαν ως μια τελευταία πράξη φιλίας και αγάπης. Εδώ, γύρω από την κεντρική πλατεία, απλωνόντουσαν όλα τα πέτρινα αρχοντικά των Ελλήνων. Γύρω-γύρω από την πλατεία. Τώρα βέβαια ακούμε τον ημάμι. Τι όμορφα αρχοντικά. Μέσα στον οικισμό της Καρβάλης, γύρω από παλιές εκκλησίες, όλα δουλεμένα τόσο καταπληκτικά, τόσο όμορφα σπίτια. Διόροφα ήταν σχεδόν τα περισσότερα από αυτά και οι κάτοικοι τους, οι κάτοικοι που μέναν κάποτε εδώ πέρα στην Καρβάλη, είναι άνθρωποι που πραγματικά είχαν τεράστιο γούστο. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ, αυτό το όμορφο ταξίδι μας στην Καπαδοκία φτάνει στο τέλος του. Είχα την ευκαιρία να περπατήσω μέσα σε ελληνικά χωριά, να χαθώ μέσα σε υπόγειες πολιτείες, να ζήσω ανεπανάληπτες εμπειρίες σε ελληνιακά τοπία. Ξέρετε, αυτός ο τόπος με έκανε να τον αγαπήσω. Πιστεύω μέσα από τα δικά μου μάτια να τον αγαπήσατε και εσείς. Μέχρι τις επόμενες εικόνες που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας λοιπόν από έναν προορισμό που μπορεί να ανήκει στην Τουρκία, γιατί η Καπαδοκία, ξέρετε, ανήκει στην Τουρκία, αλλά η ψυχή της κατάλαβα ότι μιλάει πολύ καλά ελληνικά. Γεια σας. Πώς σταματάει αυτό, παιδιά? Τρένο έχει? Μάνα μου, μάνα μου, ματζουράνα μου, εδώ κοιτάξτε τι έχει να γίνει σήμερα. Έχω έρθει στο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο εδώ στο Κόραμα, στην Γιορέμ. Τι λέω, ό,τι θέλω λέω. Τι λέω, ορίστε. Κοντός και ψηλή. Φοράει τα κούνια, όχι. Δεν θέλει και πιο εγώ. Ένα. Πέστα, αγόρι μου, πέστα. Βασίλεια, στρώση, πέστα. Σ' άλλο είναι υπέροχο. Γι' αυτό και ο κόσμος επέλεξε τα βράχια και την ηφαιστειογενειακή. Γι' αυτό και ο κόσμος επέλεξε τα βράχια και πολλές φορές και την στάχτη. Oh, oh my God, yeah!